πολύ χαρούμενη που μοιράζομαι μαζί σας αυτή την τελευταία εκπομπή του 2013 με τα παιδιά από τα ΙΕΚ ΑΚΜΗ που είναι σήμερα εδώ στο παρόν. Και με εσάς που μας βλέπετε από το σπίτι άλλο ένα βράδυ Παρασκευή στον Αντένα. Λοιπόν, αυτός ο χρόνος που μας πέρασε ήταν ο καλύτερος, τραγουδούσε τότε ο Τουρνάς. Αλλά βέβαια για τους περισσότερους δεν ήταν ο καλύτερος. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά ακόμα. Φορολογικά δύσκολη, οικονομικά δύσκολη, κοινωνικά δύσκολη, τηλεοπτικά δύσκολη. Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Οπότε λοιπόν εμείς θα ευχηθούμε αυτός ο χρόνος έτσι όπως θα φεύγει σε 3-4 μέρες να πάρει δρόμο. Δώστε μου, δώσε μου το κομμάτι της Πέγγι. Δρόμο, καμιά συγγνώμη σου δεν θέλω. Πάρε δρόμο. Στα μάτια σκόνη και καπνός κι αυτό βουρκώνω. Έχω τα χέρια σου τα πήρα και γαλιά. Μην πεις κουβέντα, πάρε δρόμο. Μαζί του να πάρει δρόμο. Μαζί με το 2013 λοιπόν που παίρνει δρόμο, να πάρουν δρόμο οι στεναχώριες, οι αρρώστιες, τα βάσανα, τα προβλήματα, όλα. Αφήστε πίσω σας τα πάντα, ό,τι σας στεναχώρησε και δείτε τη νέα χρονιά σαν μια καινούργια μέρα. Λοιπόν, έτσι, χαίρομαι που συμφωνείτε. Για πρώτη φορά στην ιστορία αυτής της εκπομπής, σας δείχνω ότι εδώ υπάρχει μια ορχήστρα. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα τραγουδήσουμε απόψε! Και θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε και θα το κάψουμε. Γιατί εδώ σήμερα αποχαιρετούμε τη χρονιά αυτή σε ένα μεταχριστουγεννιάτικο late night show με μία από τις ωραιότερες γυναικείες φωνές που έχουμε στο λαϊκό τραγούδι. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, η Πέγγι Ζήνα! Πάρα πολλές ιστορίες που έχουν να κάνουν με την ομοιότητά μας. Αποκαλούμε η μία την άλλη αδερφούλα. Πραγματικά ο Βασίλης Μπουλούμπας που μας χτένισε και τις δύο πάλευε να κάνει πράγματα που να διαφέρουμε κάπως, έτσι να μην μοιάζουμε τόσο πολύ. Εγώ έχω πει την ιστορία με το ταξί στη Θεσσαλονίκη, με τον ταξιτζή αυτόν πριν από. Την έχει πει και δημοσίως. Την έχω πει και δημοσίως, θα την πω άλλη μία φορά. Λοιπόν, όπου είμαι στο ταξί, την εποχή που η Πέγγι στη Θεσσαλονίκη στις μάσκες έκανε το χαμό του χαμού, αν θυμάστε. Όχι ότι και τώρα αν ξαναπάς δεν θα κάνεις τον ίδιο, αλλά λέμε για εκείνη την, θυμάσαι, εκείνη τη φοβερή σεζόν στις μάσκες της Θεσσαλονίκης. Τότε παλιά, και πώς ακούγεται μακριά. Τότε παλιά που η Πέγγι ξεκινούσε λοιπόν και έκανε τα πρώτα της σόλο βήματα στη νύχτα σε πίστα. Και έχω μπει λοιπόν σε ένα ταξί στη Θεσσαλονίκη, με κοιτάζει ο οδηγός από το καθρεφτάκι και μου λέει «Κούκλα μου εσύ!» Χαμογελάω εγώ. Θεωρώ ο Βλάξ ότι με αναγνώρισε, μου λέει «Αχ χαρά μου, αχ κορίτσι μου, πόσο χαίρομαι που σε πήρα, κούρσε και αυτά». Και αφού μου κάνει χιλιάδες κομπλιμέντα για το πόσο πιο όμορφο είμαι από κοντά, πόσο πιο αυτό, εγώ το δέχομαι όλα με τρομερή ευχαρίστηση και χαρά, μου λέει «Σαν τη φωνή σου δεν έχει αγάπη μου». Εκεί! Αρχίζω να διαισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή επιμένω ότι είναι για μένα τα κομπλιμέντα, λέω θα εννοείς το ραδιόφωνο. Πιστεύω ότι πάλι εννοεί εμένα. Ώσπου στο τέλος μου λέει, προχτές ήρθα και σε είδα. Αγάπη μου, δεν έχω περάσει ωραιότερα. Πεγκάρα μου, θεά μου κτλ. Και λέω δεν εννοεί εμένα. Και από τότε η Πέγγι, που πρέπει να σας πω ότι είχε ένα απίστευτο χιούμορ, απίστευτο, δαιμονικό, δηλητηριώδες, εγγλέζικο, όπως θέλετε πείτε το, κάθε φορά που βλέπει μια φωτογραφία μου στα περιοδικά μου λέει «Με είδα στη φωτογραφία, ήμουνα πολύ όμορφη», για μένα μιλάει, και λέει «Με είδα κούκλα ήμουν, αυτού σου κούκλα ήμουν». Του μου είναι πάρα πολύ καλά αυτό το καιρό, το ξαναλέω πάλι, είναι πάρα πολύ καλά. Εσύ είσαι πάρα πολύ καλά. Εσύ. Είμαι καλά, είμαι καλά κι εγώ. Όλα πάνε όπως θα ήθελες. Μπορώ να πω και καλύτερα. Όχι, δεν θέλω να φανώ αχάριστη καθόλου. Μπορώ να πω και καλύτερα. Γιατί
οι άνθρωποι δεν πρέπει να ζητάνε πολλά. Πρέπει να ζητάνε μόνο να έχουν την υγεία τους, εκείνοι και οι δικοί τους άνθρωποι. Mm-hmm. Εμένα λοιπόν οι δικοί μου άνθρωποι έχουν και βέβαια η Ηλέκτρα μου έχει την υγεία της και την ομορφιά της πιο πολύ από όλους. Mm. Και έτσι αυτό με έχει κάνει τρομερά ευτυχισμένη και με έχει κάνει και πολύ δημιουργική στη δουλειά μου. Δηλαδή νιώθω ότι έχω πιο όρεξη από ποτέ να βρω τραγούδια, να κάνω ωραίες συνεργασίες και να βρω γενικά τον εαυτό μου. Αισθάνομαι πιο πολύ ο εαυτός μου από ποτέ. Η Ηλέκτρα ήρθε στη ζωή σου ακριβώς τη στιγμή που έπρεπε, νιώθεις? Είναι αυτό ακριβώς. Ήρθε τη στιγμή ακριβώς που έπρεπε. Βέβαια μου το ρωτούσαν 3-4 χρόνια πριν. Το οποίο σε γιατί βέβαια, λίγο. Αφού ήμουν τόσα χρόνια με τον ίδιο άντρα, σου λέει ναι, δεν έχουμε και τίποτα ενδιαφέρον. Πότε θα γίνεις μάνα? Μετά το πότε θα παντρευτείς ήταν το πότε θα γίνεις μαμά. Ναι. Μα πότε θα έρθει ένα παιδάκι στη ζωή σας? Δεν έλεγα λοιπόν ότι παιδιά είμαι 30, είμαι 32. Θέλω να έχω πατήσει στα πόδια μου και να έχω χρόνο να αφιερώσω σε αυτό το πλάσμα που θα έρθει στη ζωή μου όταν γίνω, γιατί θεωρώ ότι αυτός είναι ο προορισμός μου. Όταν θέλησα να κάτσω για να κάνω ένα παιδάκι, χτυπάει το τηλέφωνο από τον Δημήτρη Μητροπάνο, συγκεκριμένα από τη Βένια μου, που αγαπώ πολύ. Μου λέει, θα ήθελες να δουλέψουμε το χειμώνα μαζί? Και κατακεραυνώνομαι. Λέω, δεν θα είχα μεγαλύτερο όνειρο στη ζωή μου την καλλιτεχνική από το να δουλέψω με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Και λέω, είναι απίστευτη η τιμή αυτή, Βένια μου. Και μόλις είπα τώρα να κάτσω, λέω έτσι για να ηρεμήσω λίγο, να κάνω ένα παιδάκι, μου λέει, μην το κάνεις, μην αγχωθείς, πάμε να δουλέψουμε και αν είναι να έρθει το παιδάκι θα έρθει. Απλώς μου λέει, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο, αλλά δουλεύοντας. Όχι, μου λέει, να ανήκει στις γυναίκες που θα κάτσουν να ξεκουραστούν για να έρθει ένα παιδάκι, γιατί θα σβιάσει το άγχος σου και δεν θα έρθει ποτέ. Ήταν τόσο ευλογημένη αυτή τη κουβέντα, λοιπόν, που δουλεύοντας τη δεύτερη χρονιά με τον Δημήτρη Μητροπάνο, έμεινα έγκυος. Ήρθε το παιδί. Αυτή έχω να πω, δε, ότι είναι μια ιστορία που... Αυτή είναι μια ιστορία που μοιράζομαι για πρώτη φορά. Τι σου άφησε αυτός ο άνθρωπος που ξέρω πολύ καλά, για τον Δημήτρη Μητροπάνο μιλάω, ξέρω πολύ καλά ότι έκλαψες αφάνταστα, πόνασες πάρα πολύ με το χαμό του. Το πρώτο σένα... πράγμα που μου άφησε λοιπόν είναι ένα τεράστιο, τεράστιο κενό. Κενό. Το πρώτο πράγμα. Η απώλειά του βέβαια. Mm. Μεγάλο. Σε δίδαξε, ένιωθες δηλαδή δουλεύοντας μαζί του ότι μαθήτευες περισσότερο παρά συνεργαζόσουν? Αν και η... Το κάλεσμά του, η αγκαλιά του και η γενοδορία του δεν ήταν έλα για να σε διδάξω, δεν μπορείς παρά να διδάσκεσαι. Ήταν έλα, κορίτσι μου, να κολυμπήσουμε μαζί στα μουσικά μας νερά. Να. Ήταν αυτό. Ο ίδιος ήθελε πάντα να κρατάει ισορροπίες, να έχει μια μεγάλη αγκαλιά και να σου δίνει χώρο, αυτό που λέμε, να παίξεις μπάλα καλύτερα από ποτέ. Δεν μπορούσες όμως να μην διδαχθείς από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Και αυτό που μου έχει μείνει ως το μεγαλύτερο μάθημα από αυτό το τεράστιο τραγουδιστή και άνθρωπο που είχα την τύχη να γνωρίσω και να συνεργαστώ στη ζωή μου, ήταν ότι πίστευε με όλη του την ψυχή την κάθε λέξη που έλεγε. Αισθάνεσαι ότι η συνεργασία σου, μια τέτοια συνεργασία μάλλον, γιατί έχεις κάνει και άλλες καλές συνεργασίες, αλλά μια τέτοια συνεργασία τόσο μεγαλοπρεπής, γιατί δεν βρίσκω άλλο τρόπο να τη χαρακτηρίσω, ακυρώνει, αν θέλεις, λίγο ως πολύ, τις κακίες που κατά καιρούς έχουν πει για σένα συγκεκριμένα εκπρόσωποι του έντεχνου τραγουδιού και μόνο. Πολλοί τα έχουν βάλει μαζί σου από τους λεγόμενους... Αλήθεια είναι αυτό. Ναι, γιατί, αυτό. Γιατί τόσο πολύ, τι τους έχεις κάνει? Στην αρχή, λοιπόν, νόμιζα ότι έχουν κάτι προσωπικό μαζί μου. Ναι. Το βίωνα με πάρα πολύ μεγάλο παράπονο όλο αυτό. Μετά... Όσο η επιτυχία ερχόταν και η καλή ενέργεια και η αγάπη του κόσμου μου κάλυπτε αυτό μου το συναίσθημα και μου σκέπαζε το παράπονο, άρχισα να λέω, μήπως επειδή νιώθουν ότι πάω να περάσω απέναντι. Δεύτερη σκέψη. Τρίτη σκέψη, λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια θα πω ότι τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, αν με θεωρούν η αίρια του εμπορικού τραγουδιού της γενιάς μου. Εγώ δεν το θεώρησα ποτέ. Και πολύ σοβαρά τώρα, νομίζω ότι καλύτερο είναι να προσπαθήσεις στην πορεία σου και με το ρεπερτόριό σου και τη φωνή σου και τη διάρκεια σου, ίσως αν έχω διάρκεια αυτή που ονειρεύομαι, να τους αποδείξω ότι ίσως κάποιοι κάνουν λάθος και όχι να τους επιβεβαιώσω. Αυτό.
Γιατί φαντάζομαι ότι ξέρεις, όσο ψύχρεμος άνθρωπος και να είσαι και όσο γερό στο μάχη και να έχεις, γιατί για να κάνεις τη δουλειά αυτή που κάνεις εσύ πρέπει να δέξεις και τα δύο, και ψυχραιμία και γερό στο μάχη. Άσχετα από εσύ τη χάνεις την ψυχραιμία σου κάποιες φορές, αλλά αυτό θες είναι μια άλλη ιστορία. Κάτι. Όχι. Κάποια στιγμή σου γεννιέται η επιθυμία, βέβαια, μου να απαντήσεις σε κάποιους ανθρώπους. Δηλαδή να πεις, θέλω να απαντήσω, θέλω να τους ταχώσω. Το κάνω. Mm-hmm. Όταν χρειάζεται. Με τρόπο, βέβαια. Πολύ. Βέβαια, εδώ θέλω να πω κάτι, γιατί ξέρεις, για να μην είμαι πάντα παραπονιάρα, θέλω να πω και μια μεγάλη αλήθεια. Ναι. Όσοι είπαν πράγματα για μένα, το 90% ας πούμε, από αυτούς που τα είπαν, ήταν δημοσιογράφοι ή τραγουδοποιοί, οι οποίοι δεν με γνώριζαν καλά. Από τους συναδέλφους που αγάπησα, θαύμασα, συγκινήθηκα, διδάχτηκα, είχα πάντα μόνο την καλύτερη κριτική και τις καλύτερες ευχές. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ, επειδή δεν θέλω να μόνο παραπονιά, ότι τους χρωστάω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί ένας άλλος πολύ μεγάλος τραγουδιστής, ο μεγαλύτερος ερωτικός τραγουδιστής που έχουμε στην Ελλάδα, μιλώ για τον Γιάννη Πάριο, μου είχε πει στα πρώτα μου βήματα ότι να ξέρεις ότι το πιο σημαντικό σε αυτό το χώρο είναι να σε παραδεχτούν οι συνάδελφοί σου. Κανένας άλλος. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο να σε παραδεχτούν. Πολύ. Και από εκείνους είχα πάντα πολύ καλά σχόλια και πολύ καλά λόγια. Πολύ. Από πολύ σημαντικούς ανθρώπους. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των γυναικείων ονομάτων στο ελληνικό τραγούδι είναι τόσο λυσασμένος και λυσαλαίος όσο πιστεύει ο κόσμος? Νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερα τρομακτικά και αυτοί που σφάζονται είναι πάντα οι γύρω. Είναι η αυλή της κάθε τραγουδίστριας. Αυτοί σφάζονται μεταξύ τους. Μιλώ από τους ανθρώπους που επιμελούνται την εικόνα της κάθε τραγουδίστριας και μετά αυτό βέβαια απλώνεται και στον δισκογραφικό διευθυντή, ας πούμε, τον διευθυντή δισκογραφικής εταιρείας, στον παραγωγό, στον μάνατζερ ή στον ατζέντη. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που τσακώνονται. Εγώ προσωπικά έχω πάρα πολύ καλή σχέση με όλες τις γυναίκες του χώρου μου. Εκτός από την Πάολα, έχεις συνεργαστεί με άλλη γυναίκα, τραγουδίστρια, σε πίστα εννοώ, σε μαγαζί? Όχι. Όχι. Τώρα που το σκέφτομαι. Είχαμε ακούσει ότι επρόκειτο να δούμε σχήμα Πέγγι και Δέσποινα Βανδύ, το οποίο τελικά δεν το είδαμε. Αυτή η δουλειά γιατί χάλασε? Γιατί δεν ήταν οι συνθήκες έτσι όπως τις θέλαμε. Δηλαδή, εμείς είχαμε οραματιστεί έτσι κάτι με τη Δέσποινα, το οποίο απαιτούσε όμως συγκεκριμένο κόνσεπτ, συγκεκριμένο χώρο, που αυτά δεν τα βρήκαμε ακριβώς όπως τα θέλαμε. Mm-hmm. Αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Και έχουμε μια χαρά σχέση. Δηλαδή, δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Και δεν αφιβάλλω γι' αυτό. Μάλιστα, φτάσαμε δύο φορές στο σημείο να συνεργαστούμε με τη Δέσποινα. Και πιστεύω ότι αξίζει να σημειωθεί ότι δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Ναι, εννοείται αυτό και να τα λέμε αυτά τα πράγματα, γιατί μπορεί, ξέρεις, και ο άλλος να έχει μείνει με την εντύπωση: α, η Πέγγι με τη Δέσποινα δεν τα βρήκανε και γι' αυτό δεν. Όχι, όχι, γι' αυτό τα λέω. Αλλά τώρα που το λες, πραγματικά έχω συνεργαστεί με άντρες. Με άντρες έχει συνεργαστεί. Και η μόνη γυναίκα που θυμάμαι εγώ είναι η Πάολα, δεν θυμάμαι κάποια άλλη. Mm-hmm. Σου δίνω μια καλή ιδέα. Ίσως δεν ξέρω αν έχεις κανονίσει την επόμενή σου συνεργασία πίστας. Την έχεις ήδη κανονίσει τώρα που μιλάμε ή τη σκέφτεσαι? Δεν την έχω κανονίσει, γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκομαι με τουλάχιστον 20 καλλιτέχνες, όπως όλοι ξέρετε, στην Πύλη Αξιού της Θεσσαλονίκης. Είναι και πολλά τα άτομα. Απορώ πώς θα κουμαντάρεις όλα αυτά. Ναι, ναι, έχουμε και ηθοποιούς και τραγουδιστές. Τάκη Ζαχαράτο. Superstar. Όταν δουλεύω ταυτόχρονα με όλους τους Έλληνες τραγουδιστές, Ελληνίδες τραγουδίστριες και σπουδαίους ηθοποιούς. Ακόμα και αυτούς που νομίζουμε ότι έχουν φύγει από τη ζωή. Μέχρι πότε θα είστε, Φεγγάκη? Θα περάσουμε όλες τις γιορτές μας επάνω και μετά θα κάνουμε ο καθένας κάποια πράγματα που έχουν κανονίσει, όπως είναι κάποιες δικές μου συναυλίες στην Αμερική που έχουν κλειστεί από το καλοκαίρι και ο Τάκης που έχει κάποιες παραστάσεις θεατρικές. Mm-hmm. Και μετά θα την ταξιδέψουμε τη συνεργασία. Θα τη μεταφέρουμε, νομίζω δηλαδή. Νομίζω ότι πρέπει. Και εδώ πιστεύω και. Εσύ, σαν μοναχοπέδι που είσαι, τι είδους μάνα έγινες? Προστατευτική υπερβολικά ή σωστή μάνα που αφήνει, ας πούμε, στην Ηλέκτρα και το χώρο να αναπνεύσει και αφήνει στο Γιώργο το ρόλο της θηλιάς που πνίγει το παιδί, ξέρεις? Λοιπόν, πιστεύω ότι στην αρχή, ειδικά τους πρώτους 10 μήνες, ήμουν υπερπροστατευτική. Mm-hmm. Και μετά
Μόλις περπάτησε το παιδί, επειδή ήταν ένα παιδί πολύ ανεξάρτητο από μόνο του, άρχισα διαβάζοντας και χαλαρώνοντας να μου δίνω συγχαρητήρια, γιατί τα έχω καταφέρει πάρα πολύ καλά σε αυτό το ρόλο, και να αναγνωρίζω ότι το παιδί πρέπει να είναι ανεξάρτητο και να έχει και τον προσωπικό του χώρο και να μην είναι ούτε αυτό που λέμε μαμάκιας, ούτε αν υπήρχε η λέξη μπαμπάκιας. Ασχέτως αν ο Γιώργος το προσπαθεί πάρα πολύ. Και να μην αυτό. Υπήρχε η λέξη μπαμπάκιας, την βγάζουμε προς τιμήν του Γιώργου Λύρα πια. Προσπαθεί. Δεν είναι θέμα. Ναι. Υπάρχει από φέτος. Προσπαθεί να τη δημιουργήσει. Με παντίους τρόπους, έχω να το καταθέσω ναι, αυτό. Ναι, ναι, είμαι σίγουρη. Και να αποκτήσει διάφορα έτσι κολλητιλίκια, τα οποία έχουν να κάνουν με διάφορες εξόδους, με καφεδάκια. Πήγαμε την κόρη μου για καφέ. Πήγαμε την κόρη μου για καφέ. Εσύ μεγάλωσες σε αυστηρό περιβάλλον ή σε χαλαρό περιβάλλον? Όχι, πολύ χαλαρό. Πολύ χαλαρό. Δεν θυμάμαι ποτέ, δηλαδή. Βέβαια, ήμουνα και καλό παιδί. Ναι. Μα τι μετριοφροσύνη έχω σήμερα. Ήμουν πολύ όμορφη και πολύ καλό κοριτσάκι. Ναι. Ήμουν πολύ καλό παιδί. Θέλω να μου πεις, να πάμε λίγο στην Μπέγκη ως μαθήτρια. Δηλαδή, την Μπέγκη μαθήτρια να μου πεις λίγο, να με βάλεις λίγο στο κλίμα. Πώς ήσουν, τι βαθμούς έπαιρνες, πόσο διάβαζες, πόσο τεμπέλιαζες, τέτοια πράγματα. Και πρέπει να είμαι και ειλικρινής τώρα. Απολύτως. Γιατί με κοιτάς με αυτό το βλέμμα της Ναταλίας. Τέτοια πράγματα θέλω να μου πεις. Όχι, πες μου τώρα αν τολμάς ότι ήσουν του 20 μαθήτρια. Πες μου τώρα. Πες μου τώρα αν μπορείς. Πες μου τώρα ότι ήσουν του 20 μαθήτρια και ότι κρατούσες και τη σημαία. Θα το πιστέψω αν μου πεις ότι ήσουν του 20 μαθήτρια. Δεν θα σου το πω, αγάπη. Δεν το 20 ήμουνα στη μουσική και στη γυμναστική. Ναι. Στο δημοτικό που ήταν λιγότερες οι απαιτήσεις ήμουνα καταπληκτική. Στο γυμνάσιο άρχισα να βαριέμαι. Άρχισα λίγο να βαριέμαι. Δεν περνούσα πάρα πολύ καλά τις ώρες των μαθηματικών, γιατί δεν τα καταλάβαινα πολύ της χημίας και της φυσικής. Αλλά ευτυχώς είχα πολύ καλούς καθηγητές. Για να δούμε παρακαλώ πολύ ένα βίντεο το οποίο ετοίμασαν οι δαιμόνοι και αδέκαστοι ρεπόρτερ της εκπομπής αυτής. Να δούμε τι θυμάται η ελληνογαλλική σχολή από την Μπέγκη Ζήνα, τι αναμνήσεις έχει και αν η Μπέγκη μας τα είπε με απόλυτη ειλικρίνεια ή όχι. Για να δούμε. Απ' το τζάμι κοιτώ. Χαίρομαι που κατάφερε και ακολούθησε τα όνειρά της. Το χαίρομαι. Αλλά θα πω ότι χαίρομαι περισσότερο διότι κράτησε από το σχολείο της το ήθος που θέλουμε τα παιδιά μας να κρατούν στην κοινωνία και να στέκονται γερά, ηθικά στα πόδια τους. Η Μπέγκη ήταν ένα ήρεμο παιδί, μια ήρεμη μαθήτρια. Το μυαλό της φυσικά ήταν από τότε στη μουσική. Όταν την χάναμε, να το πω έτσι, τη βρίσκαμε στο χώρο που βρισκόμαστε και συγκεκριμένα στο πιάνο. Ένα πάρα πολύ ήσυχο παιδί, χαμηλών τόνων, καθόλου προκλητική και νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία του χαρακτήρα της τη χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα. Από το χέρι σου θα κρατηθώ, θα σε κοιτάξω, θα μυρίσω τα αρώμα σου. Εγώ μαζί της ήμουνα στη Δέσμη με την Μπέγκη Ζήνα. Δεν ήμασταν δηλαδή σε όλο το τμήμα μαζί. Τέταρτη Δέσμη. Ήταν και στόχος ζωής. Έτσι. Βέβαια εγώ ακολούθησα φιλολογία και η Μπέγκη ακολούθησε τραγούδι. Είχα πάει με τη σύζυγό μου να την παρακολουθήσω σε ένα πρόγραμμα με το Σάκη το Ρουβά. Εκείνη όση ώρα τραγουδούσε με το Ρουβά δεν με έβλεπε στα μάτια ποτέ. Τελειώνοντας το πρόγραμμα, πήρε τηλέφωνο κάποια κοινή μας γνωστή. Της είπε ότι δεν τολμούσα να δω το δάσκαλό μου από κάτω, γιατί η αμφίεσή μου δεν ήταν κατάλληλη. Με πολλές συμμαθητρίες μας δεν κάνουμε πλέον παρέα. Την Μπέγκη όμως την παρακολουθούμε από μακριά και πάντα χαιρόμαστε για την πορεία που έχει κρατήσει. Είναι τόσα γιατί. Ήταν ένα συναισθηματικό παιδί και πέρασε ορισμένες δυσκολίες όταν ήταν μαθήτρια. Στην τρίτη γυμνασίου, πρώτη ηλικίου, αν θυμάμαι καλά, έχασε τον πατέρα της. Ήταν ένα σημαντικό γεγονός για ένα παιδί ηλικίας 14-15 ετών. Οι αδελφές και οι καθηγητές της προσπαθήσαμε όσο μπορούμε να τη στηρίξουμε.
Είμαστε καθηγήτριες πλέον εδώ. Η Σταυρούλα κάνει γαλλικά, εγώ κάνω μαθηματικά. Και από εδώ λοιπόν θέλουμε να τη στείλουμε τα φιλιά μας και τις αναμνήσεις μας. Από το χέρι σου θα κρατηθώ, θα σε κοιτάξω, θα μυρίσω αρώμα σου. Αυτά έχουν λοιπόν. Αυτά που μας δίνουν τα αγάπη μου από σένα και μου έκανε εντύπωση που τόνισαν πάρα πολύ το πόσο γλυκό και ήρεμο και χαμηλών τόνων παιδί ήσουνα, μιλήσανε για το ήθος σου, όλα αυτά τα στοιχεία που διατηρείς ακόμα αναλύωτα σαν άνθρωπος για μένα που σε ξέρω και μου έκανε εντύπωση ο δάσκαλός που είπε ότι δεν τον κοιτούσε στα μάτια γιατί ντρεπόσουνα που ήσουνα σεξι ντυμένη πάνω στην πίστα. Αυτό είναι η Πέγγι που ξέρω. Έχω συγκινηθεί που το θυμάται αυτό. Ο Λεωνάρδος Βαμακάρης είναι ο αγαπημένος μου καθηγητής μαθηματικών. Δεν το ξέρω το μεταξύ και σου λέω ότι είχα ευτυχώς καλούς καθηγητές. Η Σέρα Αλμπέρτο ήταν πάντα πολύ γλυκιά, αυστηρή λίγο, αλλά πάρα πολύ γλυκιά. Και τα κορίτσια μου φυσικά που με κάνουν περήφανη που πια είναι καθηγήτρες, δεν το ήξερα, το έμαθα μόλις τώρα από την εκπομπή. Με συγκίνησαν πολύ δύο πράγματα στο βίντεο που είδα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καμιά φορά δεν το περιμένεις. Πρώτον, ότι αυτό που θυμάται ο καθηγητής μου, ο κύριος Βαμβακάρης, που είναι όντως έτσι, που ντρεπόμουν τότε που έκανα αυτό το ντουέτο με το Σάκη, γιατί πάντα ξέρεις, είναι και μια σεξι παρουσία ο Σάκης και μαγκάλιαζε έτσι, μια πιάνε περίεργα πάνω στην πίστα. Ήμουνα τότε 22 χρονών και ήμουνα τόσο συναισθαλμένη που πραγματικά δεν τον κοίταξα ποτέ. Ή μπορώ να σου πω ότι με περηφάνεια έτσι τον κοίταξα όταν ήρθε να με καμαρώσει με το Μητροπάνο. Εκεί ναι, δάσκαλε τώρα σας κοιτώ στα μάτια με τιμή, σωστά. Τώρα ναι. Και με το Σάκη σαφώς είμαι πάρα πολύ περήφανη που δούλευα, το συζητώ, τον θεωρώ από τους μεγαλύτερους στάρ, από τα πιο λαμπερά πλάσματα που έχουμε στην Ελλάδα, εννοείται. Απλώς, μα μιλάμε για την αφήγηση, δεν μιλάμε για τη συνεργασία, ότι ντρεπόσουν για το... Αυτό που έχω να καταλογίσω με την καλή έννοια στο συγκεκριμένο σχολείο και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσα χρόνια μετά και ήταν αυτό που μου έφερε δάκρυα στα μάτια, ήταν ότι επειδή τον μπαμπά μου τον έχασα Μάιο, ήταν ακριβώς τη στιγμή που ξεκινούσαν οι εξετάσεις. Ξέραν όλοι ότι τον περιμένουμε, γιατί ο παπάς μου είχε την επάρατη νόσο, από αυτό έφυγε. Ξέρανε λοιπόν στο σχολείο και με δικαιολογούσαν λίγο στο ότι δεν ήμουν πολύ επιμέλης, έλειπα κάποιες ώρες και κάνανε ένα συμβούλιο, τότε όλοι οι καθηγητές μαζί, και με άφησαν να δώσω όλα τα μαθήματα το Σεπτέμβρη. Τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και τους αγαπώ πάρα πολύ που ακόμα και με αυτόν τον τρόπο βρίσκονται στη ζωή μου ακόμα. Και θα καθηγηθεί μου πολύ περισσότερο. Μερικές φορές στη ζωή, ξέρεις, οι κανονισμοί είναι για να τους υπάρχουν και τις εξαιρέσεις τους, καταλαβαίνεις. Και αυτή ήταν σίγουρα μια πολύ σημαντική εξαίρεση. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, έχουμε άλλη μια έκπληξη για την Πέγγι. Με κοιτάζει έντρομο γιατί δεν ξέρει, αλλά είναι όλα γεμάτα αγάπη εδώ φτιάχνουμε, να μην ανησυχείς, είναι και Άγιες Μέρες. Και βεβαίως ξέρω ότι περιμένετε πώς και τι να ακούσετε τις επιτυχίες της. Κάποιες θα είναι οι γνωστές της, τα υπέροχα τραγούδια που έχει πει και που ξέρω πόσο τα αγαπάτε. Και κάποια άλλα θα είναι κομμάτια από το καινούριο της CD, Peggy Zina Live, το οποίο κυκλοφορεί. Περιλαμβάνει διασκευές κομματιών που η Peggy αγαπάει πολύ και τραγουδάει καταπληκτικά. Ερχόμαστε. Ζωή, αν δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Με την Peggy Zina απόψε το βράδυ στον Αντένα, Παρασκευή βράδυ. Λέμε πολλά και ωραία πράγματα με την Peggy. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε ότι το κορίτσι αυτό ανήκει στην μειοψηφία, φαντάζομαι, των γυναικών, οι οποίες πριν παντρευτούν τον σύζυγό τους, είχαν παραβρεθεί στο γάμο τους. Στο γάμο του. Το μπέρδεψα, το ξαναπώ. Η Peggy, πριν παντρευτεί τον Γιώργο Λύρα, είχε πάει καλεσμένη στο γάμο του. Το καταλάβατε τώρα, το πιάσατε, ναι. Το έχετε, ναι. Μπράβο.
Γιατί ο Γιώργος είχε παντρευτεί άλλη μια φορά την εποχή που η Πέγκη ήταν 14. 14, 15, εκεί παραπάνω. Και είχε πάει καλεσμένη στο γάμο του. Άρα εσύ έχει δει το σύζυγό σου ντυμένο γαμπρό δύο φορές. Ναι. Τέλειο, ρε παιδί μου. Τέλειο. Τον είδες αυτόν τον άνθρωπο. Φαντάζομαι ότι ήσουν πάρα πολύ μικρή τότε για να πούμε ότι τον είδες και σ' άρεσε. Τον είδες και τον συμπαθώ. Ήταν οικογενειακός φίλος, τι ήταν. Ναι, ναι, δεν μου άρεσε τότε. Πώς έτυχε να βρεθεί στο γάμο. Δεν μου άρεσε, λέει, παιδιά. Για τον άνθρωπό της. Πώς έτυχε να βρεθεί στο γάμο του. Δεν μου άρεσε τότε, εννοώ. Δηλαδή δεν είμαι. Πώς έτυχε να βρεθεί στο γάμο του, θες να μου το εξηγήσεις λίγο αυτό. Ήταν η μαμά μου. Ήταν. Φίλη με τη σύζυγό του. Γνωστή με την Κέτη. Και έτσι βρεθήκατε. Και έτσι έγινε και βρεθήκαμε στο γάμο. Και πήγες και είπες κανονικά συγχαρητήρια να ζήσετε και τον φίλο σου. Και εγώ την αγαπούσα την Κέτη, έτσι εννοείται και την ήξερα και αυτά. Όχι, πήγα απλά να. Να συγχαρείς. Δεν είπες να ζήσετε. Να πω να ζήσουν κτλ. Τότε λοιπόν τον συμπαθούσα πάρα πολύ τον Γιώργο. Τον θεωρούσα πολύ καλό παιδί. Αλλά τότε ήταν πολύ μικρός και δεν μου άρεσε. Η Πέγκη και εγώ δεν θα τσακωθούμε ποτέ για άντρα. Συνέχισε. Δεν θα τσακωθούμε ποτέ για άντρα. Ναι. Ήταν πολύ μικρός. Σου άρεσαν πάντα οι όριμοι άντρες. Ναι. Πάντα, Μήπως αναζητούσες λίγο μπαμπά στη σχέση σου. Μπορεί. Από ό,τι λένε οι ψυχολόγοι, ότι αυτό έχει μια βάση. Ναι. Όχι στο θέμα περισσότερο του ερωτισμού, βέβαια. Έτσι, στο θέμα της ασφάλειας. Και πότε τον ξανασυνάντησες, τον Γιώργο, όταν ήσουν πια πόσο χρόνο, πιο μεγάλη, φαντάζομαι. Τον Γιώργο τον συνάντησα 6 χρόνια μετά. Mm-hmm. Και τότε ερωτευτήκαμε. Ήταν απίστευτο, αλλά δεν υπήρχε τίποτα πριν. Ούτε σε εκείνον βέβαια που ήμουν ένα παιδάκι που ούτως ή άλλως του είχα περάσει απαρατήρητη. Δηλαδή σε κουράστηκε για να σε αποκτήσει ή ήταν αμοιβαίο γρήγορα. Όχι, ήταν αμοιβαίο. Νομίζω βρεθήκαμε, ήταν γραφτό να γίνει. Ήταν γραφτό. Τότε δουλεύαμε στο Γκάζι που είχε ένα μαγαζί πάρα πολύ γνωστό που γινόταν χαμός στην Αθήνα και δουλεύαμε στο Γκάζι με τον Νότι Σφακιανάκη, με τη Σοφία Αρβανίτη και τον Γιώργο Μουκίδη. Άκου τώρα, σχήμα. Ναι. Και μετά το μαγαζί, επειδή τελειώναμε πιο νωρίς, από τον Νότι βέβαια, πηγαίναμε πάντα για βόλτα στο μαγαζί του Γιώργου. Και έτσι ξαναβρεθήκαμε. Δηλαδή, οι πρώτοι μάρτυρες της σχέσης μου είναι ο Γιώργος Μουκίδης και η Σοφία Αρβανίτη. Άκου να δεις, θα πίστευτε. Τη μία τη στέλνω την αγάπη μου, γιατί το Σοφάκι μου είναι αγαπημένη, λατρεμένη, είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει στον χώρο. Και φυσικά ο Μουκίδης δεν μ' άφησε να γλιτώσω ποτέ. Μου έδωσε πάρα πολλά τραγούδια. Σου έχει γράψει αριστουργήματα και τα ωραία τραγούδια. Έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια ο Μουκίδης. Και βέβαια είναι και κουμπάρος μου, έτσι, με αυτήσα και την κόρη του, την Βαγγελίτη. Τον άντρα σου τον ζηλεύει περισσότερο ή σε ζηλεύει αυτό περισσότερο, ή δεν υπάρχει καθόλου ζήλια σε αυτό το γάμο γενικά. Νομίζω αν το Γιώργο αν υπάρχει δεν το έχει δείξει ποτέ. Εγώ τσαντίζομαι πιο εύκολα. Αλλά όχι μαζί του γιατί δεν μου έχει δώσει ποτέ δικαίωμα. Mm-hmm. Αλλά αν παρατηρήσω καμιά γυναίκα να κοιτάει κάπως, θα τσαντιστώ πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Αν τον κοιτάζει η γυναίκα το Γιώργο κάπως. Ναι, ναι. Δεν μου έχει δώσει δικαίωμα. Εκείνος είναι ταγμένος στην πέγκη του. Καταπληκτικό αυτό. Από ό,τι ξέρω, Ναι, από εντάξει. Δεν λέμε. Από ό,τι ξέρω. Έχεις πει ότι αν δεν υπήρχε ο Γιώργος Λίρας στη ζωή μου, δεν θα καταφέρει τίποτα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα να τη λέει μια γυναίκα. Όχι τίποτα, πώς. Δεν ήμουν, σου λέω, με τον Νότι Σφακιανάκη, δεν άνοιγα το πρόγραμμα μαζί με τον Γιώργο μου και είπα απλά ότι. Το άνοιγες. Ακόμα θα άνοιγα το πρόγραμμα. Όχι, δεν είχα καταφέρει και τίποτα. Συμμετείχα σε τρομερά επιτυχημένα σχήματα. Μπορεί να μην ερχόντουσαν τότε για μένα, ναι. Αλλά ήταν τρομερά επιτυχημένα. Δηλαδή, που σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για σένα πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι και επαγγελματικό στήριγμα, είναι η αγκαλιά όταν γυρνάς από τη δουλειά. Είναι ο πρώτα άνθρωπος έγινε, σου. Είναι... Πρώτα έγινε η αγκαλιά και 5 χρόνια μετά τη σκηνή μας ερωτικής ζωής, είδε και από είδε πια που λέμε και λέει, επειδή δεν θα καταφέρεις ποτέ τίποτα, γιατί δεν ξέρεις να διεκδικείς τίποτα για τον εαυτό σου και μάλλον πιστεύεις λιγότερο από ότι πρέπει σε σένα, θα ήθελα να μην ξανασχοληθείς με την καριέρα σου παρά μόνο με τη φωνητική σου. Δεν τσακώνεστε την ώρα της δουλειάς. Δηλαδή, όταν θες εσύ να κάνεις κάτι που ο Γιώργος μπορεί να διαφωνεί και σε επιμένει, του λες όχι. Πάρα πολύ. Σκοτώνεστε. Αλλά τα βρίσκετε μετά, βέβαια, και πιανού περνάει, μάλλον. Ο Γιώργος κάνει αυτό που θέλει, εσύ. Εντάξει. Να του στραβού το δίκιο, 8 στις 10 φορές περνάει του Γιώργου. Του Γιώργου περνάει. Εκείνος λοιπόν ήταν, είναι και συνεχίζει να είναι πάντα και θα είναι για πολλά χρόνια ένας βράχος δίπλα σου. Εσύ ήσουν βράχος δίπλα όταν πέρασε το πρόβλημα υγείας του.
κατάφερα να νικήσω το φόβο μου, γιατί ένιωθα ότι εκείνη την ώρα πρέπει να σκεφτώ θετικά. Ήμουν και 7,5 μηνών. Έπρεπε να σκεφτώ θετικά. Ήταν πολύ δύσκολη στιγμή για μένα. Ήταν αυτό το σκοτσέζικο ντους που λέμε, δηλαδή δεν είναι δυνατό στην πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου να τυχαίνει αυτό. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι στάθηκα. Δεν ξέρω, τώρα θα έπρεπε να πάρει συνέντευξη εκείνων για να. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά ο μόνος λόγος που σε ρωτάω είναι γιατί ξέρω την λατρεία που του έχεις και ξέρω ότι όταν πρέπει να ξεπεράσεις τη δικιά σου φοβία, το δικό σου πανικό και να είσαι δίπλα σε κάποιον χαμογελαστός και δυνατός, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο, αλλά όταν αγαπάς, θεωρώ υποχρέωσή σου να βάζεις τον άλλον πάνω από σένα. Έτσι είναι. Αυτό είναι αγάπη. Μέσα στο καινούριο το CD, το Peggy Zina Live, υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια, πρέπει να σας πω. Υπάρχουν και 4 καινούργια τραγούδια. Ουσιαστικά θα βρείτε την καρδιά της Peggy, γιατί έχει διαλέξει εκείνη τα κομμάτια που αγαπάει περισσότερο και τα έχει ξανατραγουδήσει. Ανάμεσα λοιπόν στα κομμάτια του Live είναι και το Άγγελέ μου, του Παναγιώτη του Ξάλτη. Αυτό το τραγούδι που τρομερό το έχεις. Τραγούδι είναι αυτό, το αγαπάμε πάρα πολύ και ο Ηλίας Μενέτος και εγώ. Και μας άγγιξε πολύ και θέλαμε πολύ να αυτό το κομμάτι. Πώς, δηλαδή, απλά το είχες ακούσει και είπες αυτό το τραγούδι μου αρέσει και θέλω να το πω. Αυτό το τραγούδι όταν είχε βγει λοιπόν από τον Πάνο Ψάλτη, στην αρχή δεν ήξερα τον Πάνο. Αργότερα νομίζω σε κάνα δύο εκπομπές τον είδα. Ήταν ένα τραγούδι που πάντα μ' άγγιζε πάρα πολύ. Και η μουσική του και ο στίχος του. Και το άκουγα στο ραδιόφωνο και με λαχτάρα περίμενα πότε θα το ξαναπετύχω στο ραδιόφωνο. Τότε γινόταν χαμός με αυτό το τραγούδι. Και το ξαναθυμηθήκαμε και πιστεύω ότι αξίζει να το ξαναθυμηθούμε. Γι' αυτό το βάλαμε στο CD. Είναι τα κομμάτια. Γι' αυτό. Απλώς ήταν από τα κομμάτια που στην εποχή του μας άρεσε πάρα πολύ. Το τραγούδι αυτό, το Άγγελέ μου, έχει μια πολύ συγκεκριμένη ιστορία, την οποία θα μπορούσα να στη διηγηθώ, αλλά πιστεύω ότι αρμόδιος και ιδανικός για να στη διηγηθεί είναι ο ίδιος ο Πάνος Ψάλτης που ταξίδεψε από τη Θεσσαλονίκη για να είναι απόψε κοντά σου και κοντά μας. Έλα Πάνο! Καλώς ήρθατε. Περνάω από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό κι αν ήταν υπέροχη έκπληξη. Καλώς ήρθατε. Αυτό κι αν ήταν υπέροχη έκπληξη. Βεβαίως. Ο Πάνος ήρθε εδώ γιατί σε εκτιμάει πάρα πολύ και έκανε όλο το πρόγραμμα έτσι. Άρα του έδωσε χαρά να φανταστώ το τι είπαμε το τραγούδι του και το αγαπήσαμε τόσο πολύ. Μου άρεσε πολύ μια διαφορετική ενορχήστρωση, άλλο στυλ. Από τον Γιώργο Ζαχαρίου. Με εξίσου πολύ, πάρα πολύ καλή αποτελεσματική ικανότητα, ας πούμε. Που έχει ένας μεγάλος τραγουδιστής, μπορεί να παρουσιάσει κάτι το οποίο έχει παίξει πάρα πολύ σε ένα ραδιόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για το τραγούδι αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, το Άγγελέ μου, όπως σας έλεγα, έχει μια ιστορία και θέλω να μας την πεις εσύ αυτή την ιστορία. Για ποιον το έγραψες το κομμάτι αυτό? Βασικά η ιστορία του είναι λίγο παρερμηνεμένη, που λέμε στη λέξη. Έχει υποθεί ότι το έγραψα ότι πέθανε κάποια η γυναίκα μου, ας πούμε, και το έγραψα γιατί η γυναίκα μου σκοτώθηκε. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Αλλά από το χαμόνο πολύ καλού μου φίλου στα 18 μου, υπήρξε μια περίοδος 4-5 μηνών που έγραψα περίπου 150 κομμάτια. Ήταν μέσα κι αυτό. Αλλά σίγουρα δεν ήταν αυτό που ακούστηκε. Ήταν, ας πούμε, κουβέντα την οποία έκανε ο κόσμος όταν έπαιξε πάρα πολύ το τραγούδι και ο καθένας έλεγε μια ιστορία γιατί το βάλανε σε πάρα πολλά. Άρα είναι γραμμένο πένθυμα για έναν πολύ δικό σου άνθρωπο, για έναν κολλητό σου φίλο. Ναι. Ο οποίος σκοτώθηκε στα 18 του. Είχε ένα τραγικό ατύχημα τέλος πάντων. Και χάθηκε πολύ απότομα, μου στήχησε και ίσως ήταν και ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω. Αλήθεια? Ναι. Κοίτα, είδες καμιά φορά πώς ένα τραγικό γεγονός μπορεί να σου δώσει την αφορμή. Ότι καμιά φορά σου δίνει, ακούγοντας ένα τραγούδι, αισθάνεσαι να ανατριχιάζεις, αισθάνεσαι την αλήθεια του, αλλά δεν την ξέρεις. Ναι. Υπάρχει όμως τελικά αλήθεια. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που γράφτηκαν οι συγκεκριμένοι στίχοι. Κάτι του... Του τσίμπησε λοιπόν την ψυχή του και το έγραψε αυτό. Ναι. Θα ήθελα να ζητήσω μια χάρη και από τους δυο σας. Θα ήθελα... Έχουμε μια κιθάρα, Σπύρο? Ναι. Θα μου τη δώσεις λίγο να τη δώσω στο Πάνο? Έχουμε, βέβαια. Ολόκληρη ορχήστρα έχουμε εδώ. Θέλω να πείτε ένα ρεφρενάκι και οι δύο μαζί.
Έτσι, να πάρουμε μια πολύ μικρή γεύση από το πώς θα ήταν το Άγγελέ μου αν ήταν ντουέτο Πάνος Ψάλτης με τη Ζήνα. Άγγελέ μου, αν κατέβεις πιο στη γη, θέλω να έρθεις να μιλήσουμε μαζί. Περιμένω να μου δώσεις συμβουλή πώς να κάνω τα καρδιά μου ραγή. Άγγελέ μου, έχει αγιάτρευτη πληγή από θαύμα, είναι ακόμα ζωντανή, έχει τραύμα βαθύ, κυλετίδα η κοφτερή, δηλητήριο. Είχε καιρό τα πολύ. Άγγελέ μου, Άγγελέ μου, μια χάρη σου ζητώ στο όνειρό μου, στο όνειρό μου, λύση στο έγκλημα να βρω την καρδιά μου. Γιατρέψε την αν μπορείς με ένα δάκρυ απ' τα βάθη της ψυχής. Κι αν τη σώσεις, αν τη σώσεις, θα σου τάξω προσευχή στο Θεό μου, θα σου δώσει την ευχή για να γίνεις τον αγγέλων διοικητής και να θωρώ στον παράδεισο να βρει. Άγγελέ μου, Άγγελέ μου, Άγγελέ μου. Μπράβο. Θέλουμε να πούμε ότι αυτό ήταν τελείως αυθόρμητο και ό,τι συνοδεία του έκανα, το έκανα τελείως αυτοσχεδιαστικά, γιατί εντάξει, δεν το είχα οργανώσει. Πρίμα αυτό. Πρίμα βίστα όμως, για μια τραγουδίστρια με τις δικές σου δυνατότητες δεν είναι τίποτα, Μπέγκη μου, πραγματικά. Πάντως, πάνω στο λέει αυτό που λένε, θέλω να το πω δηλαδή. Υπάρχουν πολύ ωραίοι τραγουδιστές και λένε πάρα πολύ ωραία, όμορφα τραγούδια. Όμως, άλλη ψυχή έχει, παιδί μου, ο δημιουργός όταν το λέει, έχει τη δική του οπτική στο τραγούδι. Έτσι. Ναι, εντάξει. Δηλαδή, έχει συμφωνήσει. Να'στε καλά. Εμείς το αγαπάμε, το λέμε, όμως και ο Πάνος έχει δώσει όλη του την ψυχή και τη βγάζει τραγουδώντας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έκανες έτσι όλο σου το πρόγραμμα. Για να είσαι απόψε κοντά μας, εδώ για χάρη της Πέγκης. Μεγάλο ευχαριστώ και μεγάλη ευχή θα σου δώσω. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Για την καινούργια χρονιά και για όλες τις επόμενες που έρχονται, να μπορείς τα συναισθήματά σου να τα κάνεις τραγούδια, γιατί τα αγαπάμε πολύ και μας αρέσουν. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία πάνω μου. Κύριε, ευχαριστώ που ήρθατε. Καλή. Ήταν πολύ ωραία. Πολλές αγαπημένες διαφημισούλες, περισσότερη Πέγκη Ζήνα σε λίγα λεπτά. Μεγάλη, μακάρι να σου έμοιαζα και στη φωνή. Αυτή είναι η αφιέρωση που σου κάνω και σου δίνω το πρώτο μου βιβλίο με όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, και εγώ απόψε είμαι εδώ έτσι για χάρη σου. Έτσι για χάρη μου είσαι εδώ. Επειδή το ξέρω. Επειδή σε αγαπάω. Το ξέρω, το ξέρω. Και μόνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που φέτος θα είσαι ομορφότερη από ποτέ, γιατί έτσι μας έδειξες προς το τέλος του χρόνου. Αργήσαμε λίγο. Ομορφότερη από ποτέ. Σε πιο χαρούμενη από ποτέ.
Λοιπόν, τόσο περίφερο. Και επίσης, μ' αρέσει αυτή η εκπομπή που κάνεις πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Έτσι για χάρη τους, Ναταλία Γερμανού. Γερμανού ξανάρτε, έτσι για χάρη τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό τάξιδο να μας είναι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχω γράψει ένα καταπληκτικό βιβλίο. Είμαι καταπληκτική πολύ ωραία με εδώ, ίσια είμαι ξανθιά εδώ, είμαι ξανθιά όπως και βλέπετε. Ίσια μαλλιά. Και με ίσια μαλλιά. Και το αφήνεις εδώ και σε παίρνω από το χέρι, διότι ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να απολαύσετε αυτή τη φωνάρα σε ένα πολύ ωραίο medley που έχει φτιάξει και έχει επιμεληθεί η Πέγκη με τους μουσικούς της. Παιδιά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ένα medley που περιλαμβάνει και πολύ γνωστά τραγούδια της Πέγκη, επιτυχίες της κτλ. Αλλά και πολλά τραγούδια από το live CD, που σημαίνει ότι είναι τραγούδια που αγαπάς και τα έχεις διασκευάσει με έναν τρόπο λίγο διαφορετικό. Είναι κάποια από αυτά που αγαπάω και επειδή άνοιξα ήδη λογαριασμό που λέμε στα live, ελπίζω να ακολουθήσουν και άλλες καταθέσεις. Ακριβώς. Στην πορεία καταπληκτικές. Πολύ γρήγορα λέω ότι στον ήχο μας είναι ο Δημήτρης Δάσκαλος, καταπληκτικό για το στούντιο, και ο Νίκος Χρονόπουλος. Και η υπέροχη ορχήστρα μας, εκτός από το καταπληκτικό DJ το Μιχάλη, είναι σε μουσική διεύθυνση του Γιώργου Ζαχαρίου, ο Μιχάλης, ο Χρήστος, ο Τέλης, ο Ερέν, ο Γιώργος και ο Μίλτος. Πάω να έρθω να κάτσω μαζί σας, με θέλετε. Πάω στα παιδιά. Πάω στα παιδιά να σε απολαύσουμε. Πρώτο τραπέζι πίστα, ακριβώς. Μικρή γεύση λίγο απ' όλα, για να έχουμε μια καλή χρονιά και όλα να πάνε τέλεια. Ευθάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ήρθες ξαφνικά σαν αέρας που ήρθε να με πάρει. Όνειρα άνοισα, δεν περίμενα να δω. Στον ουρανό περπατούσες δίπλα στο φεγγάρι. Στον ουρανό κάθε βράδυ σε ζητώ. Έχει σύννεφα απόψε, δεν μπορώ τα μάτια σου. Η ζωή μου έλα και κόψε. Δυστυχώς ακόμα σ' αγαπώ και έχω πει σ' όλο τον κόσμο ότι δεν σε θέλω άλλο πια. Κι όσο θέατρο κι αν παίζω, δυστυχώς σε σκέφτομαι ξανά. Προβολέας ανοιχτός να ρίχνει πάντα φως. Σε σένα ρίχνει φως κι ας έχεις φύγει. Το έργο πέσει απ' την αρχή, την πρώτη μας στιγμή. Ολόκληρη ζωή κι ας ήταν λίγη. Πώς να σε ξεχάσω, πώς αν όλα είναι ουρανό. Εσύ σου είναι πάντα η δύση. Σου χρωστάω ακόμα ένα κλάμα. Δεν τελειώνει έτσι το πράγμα. Αν δεν είσαι εδώ, πώς θα έρθει η χαρά. Σου χρωστάω ακόμα ένα δάκρυ. Έτσι είναι πάντα η αγάπη. Αν δεν είσαι εσύ, πια ζω.
σαν το χιόνι απουσία σου με σκοτώνει. Σε θέλω και πονάω καρδιά μου, σ' αγαπάω η νύχτα, δεν τελειώνει στο κορμί σου. Τολμάς,
να γράψεις έτσι εσύ. Όλα μου τα λάθη τώρα τα πληρώνω, για ό,τι σου έχω δώσει απόψε μετανιώνω. Λες ότι δεν έκανα ούτε μια θυσία, Θεέ μου δεν αντέχεται τόση αχαριστία. Τον μας κι έχεις παράπονο εσύ, εσύ που μου κατέστρεψες για πάντα τη ζωή, που δεν λογάριασες αγάπη τι θα πει. Τον μας κι έχεις παράπονο εσύ, τον μας κι έχεις παράπονο εσύ, εσύ. Και στο κάτω-κάτω ανέξι και παράπονο μαζί με το παλιό το χρόνο. Δρόμο, εγώ το νύχτο σου δεν θέλω, πάρε δρόμο. Και φιλικά μη με κρατάς από τον νόμο, για σένα άντεξα απ' όλους πιο πολλά, μ' αυτό δεν το σηκώνω. Δρόμο, καμιά συγγνώμη σου δεν θέλω, γι' αυτό μπουρκώνω. Εγώ τα χέρια σου τα πήρα για καλιά, μη πεις κουβέντα, πάρε δρόμο. Σύνορα μου μη περνά, μη κάνεις βήμα. Απαγορεύεται, λυπάμαι να μου πεις. Επικεντρώσου στο επόμενο σου θύμα. Τον ίδιο θάνατο με μένα να μην πηγείς. Δε θέλω λόγια, με καλύπτει το άδειο. Της προδοσία σου δε θέλω τα φιλιά. Δρόμο, εγώ το νύχτο σου δε θέλω, πάρε δρόμο. Και φιλικά μη με κρατάς από τον νόμο, για σένα από όλους πιο πολλά, μ' αυτό δεν το σηκώνω. Δρόμο, καμιά συγγνώμη σου δεν θέλω, πάρε δρόμο. Στα μάτια σκόνη και καπνός, γι' αυτό μπουρκώνω. Εγώ τα χέρια σου τα πήρα για καλιά, μη πεις κουβέντα, Άγγελέ μου, διασκευασμένο, εύχομαι σε όλους σας και σε όσους μας βλέπουν να βρείτε τον άγγελό σας και να σας προστατεύει πάντα. Άγγελέ μου, αν κατέβεις προς τη γη, θέλω να έρθεις να μιλήσουμε μαζί. Περιμένω να μου δώσεις συμβουλή πώς να γιανώ καρδιά που εμποραγεί. Άγγελέ μου, έχει αγιάτρευτη πληγή από θαύμα, είναι ακόμα ζωντανή, έχει τραύμα βαθύ, κυλεπίδα η κοφτερή, δηλητήριο είχε καιρό τα πολύ.
Έφυγες και όλα με νοιάζουν όνειρο κακό. Δεν μπορώ να καταλάβω μοναχά κοιτώ. Όσο και να με πειράζει μόνο αυτό θα πω. Να προσέχεις, καλή τύχη, σ' αγαπώ. Και δεν ξέρω που θα ήθελα να είμαι. Ξέρω πως τα πράγματα αλλιώς τα αντιλαμβάνομαι. Και αγαπάω αυτό που τίποτα δεν είναι. Έφυγες και όλα με νοιάζουν. Δεν μπορώ να καταλάβω μοναχά κοιτώ. Όσο και να με πειράζει μόνο αυτό θα πω. Να προσέχεις, καλή τύχη, σ' αγαπώ. Έφυγες και όλα με νοιάζουν όνειρο κακό. Δεν μπορώ να καταλάβω μοναχά κοιτώ. Όσο και να με πειράζει, μόνο αυτό θα πω. Να προσέχεις, καλή τύχη. Γίνομαι και κλείνω που χωράει μόνο ένα, δηλαδή εσύ.
γεμάτο μόνο αναμνήσεις. Ένα σημείωμα κενό για όσα δεν πρόλαβες ποτέ να μου εξηγήσεις. Σ' ένα δωμάτιο σκοτεινό, σβησμένα της ψυχής τα φώτα, ένα νεκρό ακουστικό, ένα γεια σου και μια κλειδωμένη πόρτα. Μη ρωτάτε γιατί πίνω, πίνω απόψε στην υγειά μου, για ό,τι πρόλαβα να ζήσω. Πώς αντέχει μια καρδιά στα δυο κομμένη, να καλά όπου γεννάτε και ας με έχει ξεγραμμένη. Να καλά όπου γεννάτε και ας με έχει ξεγραμμένη. Στο live έχουμε βάλει άλλο ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο της Ναταλίας που κρατάει και αυτό πάρα πολλά χρόνια. Λέει. Τόση ώρα που είσαι απέναντί μου, σε κοιτάζω στα κλεφτά. Σε έχω δει να πιάνεις το τσιγάρο και να ψάχνεις για φωτιά. Με κοιτάς στα μάτια, με κοιτάς, με τα χαμογελάς και κάτι μου ζητάς. Τι ζητάς? Πες μου πως κοντά μου θες να έρθεις. Πες πως δεν μ' αφήνεις τώρα πια να φύγω. Πες μου όσα ψέματα τολμάς. Μόνο μη μου πεις πως μ' αγαπάς. Πες μου πως κοντά μου θες να έρθεις για λίγο. Πες πως δεν μ' αφήνεις τώρα πια να φύγω. Ψέματα τολμάς. Μόνο μη μου πεις πως μ' αγαπάς. Συγχώρεσέ μου λοιπόν γι' αυτό. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να μιλήσω. Συγχώρεσέ με, είχα ανάγκη να σου πω πως ό,τι κάνω πρώτα σκέφτομαι εσένα και ό,τι γράφω για σένα τραγουδώ. Και είχα τόσα να σου πω κι άλλα τόσα να σου δώσω. Και είχα τόσα να σου πω και ψυχή να παραδώσω. Τώρα έμεινα εδώ μ' όλα αυτά που δεν θα δώσω. Τώρα έμεινα εδώ με σκοπό να σε πληγώσω. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς. Πες μου αν τις νύχτες
Μικρή γεύση. Ήταν η Πέγκη Ζήνα. Τα πολλά. Γερμανού ξανάρχεται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και τους μουσικούς σου, γιατί... πρέπει να το λέμε αυτό, ότι ένας καλλιτέχνης χωρίς τους μουσικούς του δεν υπάρχει. Έτσι. Εννοείται, ναι. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ειλικρινά, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σου εύχομαι η καινούργια χρονιά να σου φέρει μόνο καλά πράγματα. Υγεία, αγάπη, επιτυχία, ευτυχία. Ό,τι εσύ χρειάζεσαι και ό,τι έχεις ανάγκη. Και εγώ θέλω να σου ευχηθώ να σε βλέπω πάντα τόσο χαρούμενη και ευτυχισμένη και όμορφη και να έχεις την υγεία σου πάνω απ' όλα. Πάνω απ' όλα. Να σε καλά, αγαπημένη. Εδώ είναι ο Νικολάη. Αυτό που λένε θα τα πούμε πάλι του χρόνου. Το έχετε ακούσει? Θα τα πούμε πάλι εδώ, του χρόνου. Εδώ κολλάει, γιατί όταν θα τα ξαναπούμε θα είναι του χρόνου. Θα είναι του χρόνου. Λοιπόν, μέσα από την καρδιά μας να έχετε μια πάρα πολύ καλή πρωτοχρονιά και μια ακόμα καλύτερη χρονιά. Η Γερμανού θα ξανάρθει το 14 πια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά.